Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην καλύτερο χειρότερη σειρά όλων των εποχών. Γιατί στο ότι χειρότερο βλέπουμε μόνο τα χειρότερα παιχνίδια, γιατί έχουμε βρει ήδη τα καλά. Το σημερινό μας παιχνίδι το κράταγα, να σου πω την αλήθεια, για έκπληξη, μιας και παίζει actually να είναι. Actually. Το actually, actually. Να είναι το χειρότερο παιχνίδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Δεν ήθελα να σας ρίξω στα βαθιά, αλλά παρόλα αυτά το γράψατε κάτω στα comments και αφού το θέλατε, ώρα να το δούμε. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε το Big Rigs Over the Road Racing. What χειρότερο. Poop emoji. Το Big Rigs κυκλοφόρησε το 2003, μια χρονιά η οποία κυκλοφόρησαν πάρα πολλά καλά παιχνίδια όπως ας πούμε το Call of Duty, το Max Payne 2. Πρόκειται για ένα racing παιχνίδι, το οποίο τονίζω πλήρωνες για να το παίξεις. Και υπήρχε κόσμος που το πλήρωσε και έπαιξε αυτό το οποίο θα δούμε σήμερα. Αρχικά να δούμε τι υποσχέθηκε το παιχνίδι σε αυτά τα άτομα τα οποία το αγοράσανε. Ή θέλανε να το αγοράσουν, ή κατά λάθος το αγοράσανε. Λοιπόν, Big Rigs, μεγάλα φορτία, αγώνες πάνω στο δρόμο. 18 τροχή του κεραυνού. Και εδώ μεταξύ το φορτηγό έχει πιάσει φωτιά και μοιάζει και με τον Optimus Prime. Το παιχνίδι υπόσχεται ότι θα κουβαλάμε φορτία, θα προσπαθούμε να μείνουμε ένα βήμα μπροστά από τον ώμο. Και εδώ πέρα κάτω στα features λέει ότι έχουμε 4 φορτηγά να διαλέξουμε, 4 διαδρομές, χιλιάδες μίλια αυτοκινητόδρομου και 3 επίπεδα προκλήσεων, με το τελικό να είναι ένα μπλόκο της αστυνομίας. Είσαι έτοιμος? Πάμε κατευθείαν στο παιχνίδι. Okay, το main menu δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να δείξει. Ας πάμε λίγο στα options. Σε low και normal όλα, εκτός από τα εφέ και τη φύση, οι οποίοι μπορεί να είναι και στο high. Ή να είσαι εσύ high όταν παίζεις αυτό το παιχνίδι. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ ότι στο background αχνοφαίνεται ένα αμάξι το οποίο είμαι σίγουρος ότι δεν είναι από αυτό το παιχνίδι. Θα πάμε στο custom race. Όντως, έχουμε 4 φορτηγάκια, τα οποία το καθένα έχει 4 ζώδες εκτός από το τελευταίο, το οποίο έχει 6. 4-6, 16 και 2, 18. Μ' αρέσει. Το παιχνίδι υποσχέθηκε 18 ρόδες, παρέδωσε 18 ρόδες. Δεν είσαι μία ταλίκα, αλλά είναι 18 ρόδες συνολικά. Το οποίο είναι το αντίστοιχο σαν να μας βγει το αρχικό Grand Turismo και να μας πει, ξέρεις τι, έχουμε 1160 ρόδες. Δεν ξέρω γιατί αυτό είναι καλό, αλλά είναι όντως αυτές οι ρόδες. Πάμε να δούμε και σε ποιο track θα παίξουμε. Έχουμε το Devil Passage, έχουμε το Devil Passage 2, που η εκδίκηση, Forgotten Road 1, Night Ride και Small Town Road. Πηγαίνοντας στην πρώτη πίστα, το Devil's Passage, καταρχάς αυτό το UI, αυτό το UI. Δεν ξέρω αν είναι το μέγεθος των γραμμάτων, δεν ξέρω αν είναι η γραμματοσειρά των γραμμάτων. Δεν ξέρω αν είναι το ταχύμετρο το οποίο πιάνει το 1 έκτο της οθόνης και ταυτόχρονα δεν βλέπουμε πόσα οδηγάμε. Και επίσης έχει εδώ πέρα ένα counter που δεν ξέρω καν τι είναι. Είναι η βενζίνη μας? Είναι κάτι άλλο? Είναι πόντι? Αλλά όχι, κατά πάσα πιθανότητα είναι ότι ο δρόμος κλιπάρει μέσα από το έδαφος. Γιατί φυσικά ρε φίλε, εκείνη την ώρα που οδηγάς, εκείνη την ώρα εμφανίζεται και άσφαλτος, όπως και στην πραγματική ζωή. Λοιπόν, οδηγώντας, εκτός από τα φώτα τα οποία είναι εκτός του φορτηγού, εκτός το γεγονός ότι μπορούμε να περάσουμε μέσα από διάφορα τα πάντα βασικά. Δηλαδή κτίρια, κολόνες. Κατά πάσα πιθανότητα οδηγάμε το φορτηγό φάντασμα. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για τα γραφικά. Είναι ό,τι είναι, το βλέπεις. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια checkpoints τα οποία πρέπει να τα περάσεις και μόλις τα περνάς, τελειώνεις όλο τον αγώνα. Με το μπροστά κουμπί πας μπροστά, με το αριστερά-δεξιά ξεκινάς να τίνεις να πας προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, γιατί και καλά είναι δύσκολο. Αλλά το πιο γαμάτο όλων των πραγμάτων που ανέφερα είναι το εξής. Βλέπεις, η βαρύτητα σε αυτόν τον κόσμο, επειδή είμαστε φάντασμα, δεν δουλεύει όπως στα περισσότερα παιχνίδια. Θα περίμενες ότι πηγαίνοντας προς τα πάνω θα πήγαινε πιο αργά το φορτηγό σου. Όχι, το φορτηγό σου αποφασίζει να πάει με 2 χιλιόμετρα πιο γρήγορα μόλις ανεβαίνει. Γιατί το φορτηγό μας δεν είναι απλά φάντασμα. Το φορτηγό μας είναι και ο Spider-Man. Θυμάσαι στο σχολείο που εμφανιζόταν εκείνο το πρόβλημα το οποίο έλεγε ένα αντικείμενο κινείται με χ ταχύτητα και θέλει να φτάσει κάπου, σε πόση ώρα θα φτάσει? Η τριβή και η βαρύτητα, έστω ότι είναι αμελητές. Τα καταφέραμε μετά από τόσα χρόνια, το βρήκαμε. Αυτό είναι το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης θα παρατηρήσετε κάτι άλλο. Δεν έχει καθόλου ήχο. Θυμάσαι εκεί που έλεγε στο εξώφυλλο 18 ρόδες του κεραυνού? Μόνο 18 ρόδες, φίλε. Δεν έχει κεραυνό. Αφήστε με να βάλω κάτι το οποίο να αντιστοιχεί σε αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι μαζί. Αλλά η μεγαλύτερη έκπληξη έρχεται όταν ετοιμάζεσαι να τελειώσεις αυτόν τον αγώνα. Βλέπεις, στον αγώνα σε περιμένει ο αντίπαλος, ο οποίος δεν κινήθηκε ποτέ. Είναι εκεί. Περιμένει. Αλλά μόλις περνάς τη γραμμή του τερματισμού, το παιχνίδι σου λέει με μεγάλη χαρά ότι you're winner. Ένιωσα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, κανένα από αυτά δεν ήταν το αίσθημα της νίκης. Λοιπόν, Big Rigs, μεγάλα φορτία. Το φορτίο απλά το πηγαίνουμε από το σημείο Α ξανά στο σημείο Α κάνοντας κύκλους. Βασικά παίζει να είναι ο αντίπαλος πολύ πιο έξυπνος, γιατί βρίσκεται στο ίδιο σημείο και δεν χαλάει και βενζίνη. Δεν είχαμε φορτίο, το είχε ο αντίπαλος και δεν το κίνησε καθόλου. 18 ρόδες του κεραυνού. Δεν είχαμε κεραυνό, αλλά είχαμε 18 ρόδες, συνολικά.
Και τέλος, πλέον έχουμε αποδείξει σίγουρα και με βεβαιότητα ότι η βαρύτητα είναι ένα ψέμα, είναι ένας μύθος, είναι ένα conspiracy theory από τους Illuminati, τους εξωγήινους και άλλες διαβολικές σέκτες οι οποίες θέλουν το κακό μας. Μιας και είναι η εποχή των patches, έψαξα κι εγώ να βρω κάποιο patch για να δούμε αν το παιχνίδι θα δουλεύει καλύτερα. Με μεγάλη μου χαρά σου ανακοινώνω ότι το επόμενο σημείο του βίντεο θα δούμε το patch 1.3. Τώρα το με μεγάλη μου χαρά, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα διαλέξω το δεύτερο φορτηγάκι και θα πάμε στο Devil Passage 2. Παιδιά, ο αντίπαλος κινήθηκε. Δεν το πιστεύω, βασικά δεν κινείται ακριβώς. Είναι σαν να τηλεμεταφέρεται 2 πίξελ κάθε φορά που κινείται. Δεν υπάρχει smooth κίνηση, είναι... το βλέπεις. Είναι σαν να τρέμει. Επίσης, επιτέλους έχουμε ήχο. Είναι όλα όσα περιμέναμε. Το ακούς? Πραγματικά είναι ο πιο εκνευριστικός ήχος, ο οποίος δεν περίμενα καν ο ήχος να το κάνει ακόμα πιο εκνευριστικό από ό,τι ήταν ήδη. Εν τω μεταξύ, καταλαβαίνεις ότι παίζουμε την πατσαρισμένη έκδοση από αυτό το πράγμα το οποίο μοιάζει εκεί πέρα με το iBank του λογαριασμού του τύπου που το έφτιαξε το παιχνίδι, γιατί έτσι τσέπωσε τα φράγκα και σηκώθηκε και έφυγε ξέρω στις Μαλβίδες ή όπου είναι. Επίσης, για κάποιο λόγο εδώ πέρα τα φανάρια είναι ακόμα πιο έξω από το φορτηγό. Πώς το κατάφερε αυτό? Λοιπόν, σε αυτή την καθόλου copy-paste πίστα, κάποια στιγμή έχασα το checkpoint, οπότε αποφάσισα να το γυρίσω γύρω-γύρω το φορτηγό με το καλό turning το οποίο έχει, έτσι ώστε να καταφέρω να ξαναπεράσω από το checkpoint. Για κάποιο λόγο παρατηρώ ότι σε περίπτωση που το αμάξι κοιτάει προς τα κάτω, χάνει 2 χιλιόμετρα, ενώ αν κοιτάει προς τα πάνω, παίρνει 2 χιλιόμετρα. Μήπως δεν μετράει αυτό τα χιλιόμετρα, αλλά μετράει την ψυχολογική κατάσταση του αμαξιού, το οποίο άμα κοιτάει προς τα πάνω, κοιτάει ουρανό, ρε παιδί μου, φτιάχνεται, τη βρίσκει, ξέρω εγώ ή κάτι. Γιατί που ξέρεις, αυτό το παιχνίδι μπορεί να μην έχει σχέση με πραγματικό φορτίο το οποίο κουβαλάει η Ιταλικά. Είναι το συναισθηματικό φορτίο το οποίο έχει μέσα της. Γιατί όπως θα παρατηρήσεις, κανένα από τα δύο φορτηγά δεν έχει καρότσα. Λοιπόν, από ό,τι παρατηρείτε, οκ, okay, είναι copy-paste πίστα, οπότε δεν έχω να πω ιδιαίτερα πράγματα. Αλλά αυτή τη φορά, ρε φίλε, με μεγάλη μου χαρά θα δω τον αντίπαλο επιτέλους μία φορά να κερδίζει. Αγαπητέ Ευαγγέλη, με ροκαματιάρι, οδηγέ, μέσα στα ξενύχτια σε έχουν φάει όλοι οι δρόμοι, ρε φίλε, θα τερματίσεις αυτή τη φορά. Βαγγελάρα, δικό σου, ρε, είμαι τόσο χαρούμενος για εσένα που. Συγγνώμη, τι, εγώ κέρδισα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ρε, δεν μπήκαν καν στον κόπο να το προγραμματίσουν να χάνεις. Τώρα θα μου πεις, πόσο περισσότερο να χάσεις αφού έχεις αγοράσει αυτό το παιχνίδι. Έχεις χάσει ήδη στη ζωή. Τρίτο φορτηγάκι, τρίτη πίστα, Forgotten Road 1. Τώρα ποιος τον ξέχασε αυτόν τον δρόμο, τον ξέχασε ο προγραμματιστής να προγραμματίσει κάτι. Το ξέχασαν οι άνθρωποι, δεν θα έχει κτίρια. Τα πάντα είναι ένα μυστήριο σε αυτό το παιχνίδι. Καταρχάς ο Βαγγέλας, επειδή κατάλαβε ότι προσπαθήσαμε την προηγούμενη πίστα, μας περιμένει. Αν δεν πατήσει εσύ λίγο μπροστά, δεν πάει και αυτός μπροστά. Εν τω μεταξύ, εδώ παρατήρησα κάτι το οποίο δεν είχα παρατηρήσει μέχρι τώρα. Σε περίπτωση που πας με την Όπισθεν, αντίθετα από το άτομο όταν πηγαίνει μπροστά και προφανώς παίρνει λίγη ώρα να σταματήσει το αμάξι, γιατί το αμάξι δεν έχει actual φρένα για να κοκαλώνει, πηγαίνει λίγο προς τα μπροστά. Όταν πηγαίνεις προς τα πίσω όμως, φίλε, μόλις αφήσεις το πίσω κοκαλώνει. Ρε, τα έχω δει όλα. Δεν νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι έχει κάτι χειρότερο από αυτά τα οποία έχω δει. Συγγνώμη, πού πήγα? Μόλις κλείπαρα κάτω από τη γέφυρα. Δεν είναι actual γέφυρα, είναι ολογραφική γέφυρα. Προφανώς είναι Forgotten Road, αφού δεν έχει τρόπο να πας. Κοροϊδεύεις έτσι. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει το πως σκάει, ξέρω εγώ, μητούλα, ξέρω εγώ, πρώτα λες και παίρνει ανάσα από τα κύματα το φορτηγάκι. Είναι το μόνο racing game το οποίο μπορώ να κάνω αναπαράσταση το πως πέθανε ο Jack στον Τιτανικό, ρε φίλε. Ρε, το γιοφύρι της Σάρτας καλύτερη δουλειά έκανα από το γιοφύρι εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ είναι το rap γιοφύρι, είναι το γιοφύρι. Αχ, ας πάμε να δούμε και τι άλλο έχει αυτή η πίστα. Ω Θεή, κάθε φορά που νομίζω ότι έχω βρει πάτο, αυτό το παιχνίδι φτιάχνει ένα πάτο που μπορείς να κλιπάρεις κάτω από τον πάτο. Εν τω μεταξύ, μόνο Forgotten Road δεν βλέπω. Βλέπω κτίρια, βλέπω τα πάντα, βλέπω ένα άσπρο αμάξι και. Ήταν ανθρωπάκι αυτό ή μου φάνηκε? Κάτσε, να φέρω το φορτηγό. Λες και θα καταφέρω ποτέ να γυρίσω έτσι όπως είναι ο χειρισμός. Ρε, είναι ένας άνθρωπος. Και ένα αμάξι άσπρο. Ρε, φορέκ, καπελάκι βλέπω. Ρε, αυτός είναι ο αστυνομικός. Είναι ο αστυνομικός ο οποίος μας είχαν υποσχεθεί ότι θα υπάρχει ένα μπλόκο της αστυνομίας. Παιδιά, μπράβο μας, το βρήκαμε το καλύτερο μπλόκο όλων των εποχών. Είναι ο μπάτσος εκεί πέρα και λέει ναι. Δεν περνάει τίποτα. Αυτά τα χέρια εδώ πέρα χωρίζουν όλη την Ιφίλιο στη μέση. Τίποτα δεν περνάει. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Πραγματικά. Νομίζω μου έχουν τελειώσει οι λέξεις. Θα βρω κανένα γκρεμό να πηδήξω από εκεί. Και δεν με αφήνει το παιχνίδι. Λοιπόν, κατσικεύοντας προς το τερματισμό, ανακάλυψα ότι υπάρχει και μια δεύτερη γέφυρα, η οποία προφανώς και εκείνη είναι ένα ψέμα. Δεν είναι μια γέφυρα. Η οποία δεν γεφυρώνει τίποτα, actually, από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν έχει από κάτω ούτε ριάκι ούτε κάτι. Για την ακρίβεια, δεν έχει καν texture το πάτωμα.
Και ρε φίλε, πόσο καλό θρίλερ θα το έκανε αυτό. Ξέρεις πώς πηγαίνει εκείνη τη μυστηριώδη πόλη που έχει την ομίχλη και δεν μπορείς να περάσεις τη γέφυρα για να βγεις έξω. Σκέψου πόσο πιο τρομακτικό θα ήταν να πας να πατήσεις τη γέφυρα και να είναι το κενό από κάτω. Ο Βαγγελάρας δεν ψήνεται να πατήσει τη γραμμή του τερματισμού, φοβάται μην έχει νάρκες ή κάτι, οπότε για άλλη μια φορά, Άμερ Γκουίνερ. Γενικά σε αυτή τη σειρά προσπαθώ να βρω όντως το χειρότερο παιχνίδι και παίζει να το βρήκαμε actually. Το πρώτο παιχνίδι το οποίο έδειξα σε αυτή τη σειρά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε πάρα πολύ καλές ιδέες, η πραγματοποίηση δεν ήταν σωστή. Το δεύτερο είχε καλά production values, τουλάχιστον στα FMV, όλα τα υπόλοιπα ρεφίλια όπως πήγε gameplay σκουπίδια. Αυτό εδώ πέρα... Αχ, τέταρτη πίστα, τέταρτο φορτηγάκι. Είναι η μόνη πίστα η οποία δεν έχει νούμερο φίλε από πίσω. Είναι μόνο η Night Ride. Καταρχάς, για πρώτη φορά, μπράβο μας, έχουμε φορτίο ρε φίλε. Είμαι συγκινημένος ταυτόχρονα και ταυτόχρονα φοβάμαι αν αλλάζει τίποτα στο gameplay με αυτό το φορτηγό. Α, όχι, τίποτα, εντάξει, κομπλέ. Δεν θέλω να είμαι κακός, αλλά μήπως αυτή η πίστα είναι η Devil Road 2 ξανά, ανάποδα. Όχι, δεν είναι καν ανάποδα, φίλε. Το να αναποδογυρίσεις την πίστα χρειάζεται στο να δώσεις και 3 λεπτά το χρόνο σου. Δεν έχει τίποτα. Είναι ακριβώς η ίδια. Και αυτή τη φορά τα φώτα δεν κλιπάρουνε μακριά από το φορτηγό. Αυτή τη φορά έχουν μπει μέσα στην καρότσα. Προσπαθώ να βρω ένα τοίχο, να τρακάρω, να τελειώσει όλο αυτό. Και δεν μ' αφήνει το παιχνίδι. Ακόμα και τα κτίρια δεν ξέρουνε τι είναι. Μερικά από αυτά είναι τεράστια. Και βλέπεις κάτι παράθυρα τα οποία όντως χωράει να μπει ολόκληρο το φορτηγό και σε κάποια άλλα είναι τόσο μικρά που είναι μισό το φορτηγό. Ποιος μένει εκεί? Είναι κάποιο είδος κτίριο για μυρμήγκια? Και χωρίς άλλη καθυστέρηση πάμε κατευθείαν στην επόμενη πίστα. Small Town Road, τέταρτο φορτηγάκι και το παιχνίδι με πέταξε το desktop. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Αυτό το παιχνίδι όταν διπλοκλικάρεις το εικονίδιο το οποίο είναι για να ξεκινήσει το παιχνίδι, ξεκινάει το παιχνίδι. Και συνεχίζει να τρέχει μέχρι να πατήσει την πέμπτη πίστα. Αυτό όμως το παιχνίδι είναι το οποίο θα σε κάνει να εκτιμήσεις όλα τα πράγματα τα οποία γίνονται σε ένα actual κανονικό καλό παιχνίδι. Πράγματα όπως η βαρύτητα, πράγματα όπως το πώς δουλεύει το φως, το πώς δουλεύει actually το να σταματάς ή να ξεκινάς. Όλα αυτά χρειάζεται κάποιος ρε φίλε να τα βάλει εκεί πέρα μέσα. Οπότε ξέρεις τι, κοιτάζοντας αυτά τα παιχνίδια, πραγματικά μπορώ να εκτιμήσω το τι έχουμε στα χέρια μας. Ρε εσύ, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο έχω παίξει. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω πίσω στο παρελθόν για να σταματήσω αυτό το παιχνίδι από το να βγει ρε παιδί μου και να μην χάσει κόσμο στα λεφτά του. Βασικά, ίσως και να μπορώ να το κάνω. Λοιπόν, θέλω να δέσεις τη ζώνη της ασφαλείας σου. Σε προειδοποιώ για πιθανή κρίση επιληψίας. Actually, υπήρχε ένα πράγμα το οποίο δεν σου ανέφερα. Μπορεί το φορτηγάκι μας, όταν πηγαίνει μπροστά, να φτάνει maximum τα 66 χιλιόμετρα. Αλλά όταν πηγαίνει προς τα πίσω, δεν έχει maximum ταχύτητα. Συνεχίζει για πάντα. Κάπως έτσι είναι τα μείον 100 χιλιόμετρα την ώρα. Μείον 300. Μείον 500 χιλιόμετρα. Αν αναρωτιέσαι πώς γίνεται να κινείσαι με αρνητικά 1000 χιλιόμετρα την ώρα, το φράγμα της πραγματικότητας είναι ένα ψέμα. Το πέπλο μυστηρίου το οποίο καλύπτει την εξέλιξη, την ανθρώπινη ύπαρξη, την ύλη, την ενέργεια και τα πάντα όλα ήταν ένα ψέμα. Στα μείον 4.500 χιλιόμετρα ξεκινάει η πραγματικότητα να μας δείχνει την πραγματική της υπόσταση η οποία δεν είναι ένα τίποτα. Το ίδιο το φορτηγάκι το οποίο σπαράζει σπαραχτικά. Το φορτηγάκι το τραβάνε τέτοιες βαρυτικές δυνάμεις χώρου και χρόνου που αρχίζει γίνεται ταυτόχρονα μπρος πίσω και στα πλάγια. Δεν θα σταματήσουμε εκεί όμως. Είσαι έτοιμος να κινηθούμε με ταχύτητα του φωτός αρνητικά. Είσαι έτοιμος για το 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Αρνητική κίνηση. 1,5 εκατομμύριο. 2,5. Excuse me, are you the guy making big rigs over the road racing? Yes, that's me. Yes, please don't. Χρησιμοποίησα το παιχνίδι για να καταστρέψω το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες. Τσέκαρε τα βίντεο τα οποία θα εμφανιστούν στο μέλλον. Άφησε κανένα like, κανένα comment, κάποιο παιχνίδι το οποίο θα ήθελες να δεις. Μιας και όπως είπα το σημερινό παιχνίδι το είχατε προτείνει εσείς και κάθισα να...
το παίξω τόσο νωρίς τέλος πάντων στη σειρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μου, οι οποίοι συνεχίζουν να κρατάνε αυτά τα softbox ανοιχτά. Και by the way, μπορείς να γίνεις και εσύ ένας από αυτούς σε περίπτωση που θέλεις. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια!